σήμερα είναι μια σπουδαία, μια όμορφη, μια ολόκληρη μέρα για την ελληνική δημοκρατία, για τη Βουλή, για το πολίτευμά μας, η εθνική αντιπροσωπεία εξέλεξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πρώτη γυναίκα πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου, μια σπουδαία νομικό, μια σπουδαία δικαστή, μια προσωπικότητα η οποία ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είχα πει ότι θα επιδιώξω να προτείνω ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού έθνους. Και χαίρομαι που το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας επιβεβαίωσε ότι στα μεγάλα μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Η νέα Ελλάδα, η οποία ξημερώνει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου. Σήμερα άνοιξε ένα παράθυρο στο μέλλον και καθώς η χώρα μας εισέρχεται πιο αισιόδοξη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αποκτά για πρόεδρο της δημοκρατίας ένα πρόσωπο που συμβολίζει ακριβώς αυτήν την μετάβαση στη νέα εποχή. Θέλω και πάλι να ευχηθώ στην κυρία Σακελαροπούλου καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και με οδηγό το Σύνταγμα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά προς όφελος πάντα της πατρίδας μας.